εντείνεται η ανησυχία διερχόμενων οδηγών με φόντο αυτές τις εικόνες στη λεγόμενη κακιά στροφή στο ΒΟΑΚ λίγο πριν τη Λιγαριά, καθώς δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα οι αναγκαίες εργασίες για την αντιστήριξη του δρόμου όπου η πλαγιά σέρνει προς τη θάλασσα. Ο Παναγής Τονιόλος αποκαλύπτει ότι ολοκληρώθηκε η μελέτη, η οποία θα κατατεθεί στο αρμόδιο Υπουργείο, ώστε να τρέξουν άμεσα οι διαδικασίες δημοπράτησης του έργου, το οποίο περιλαμβάνει την κατασκευή ενός πασαλότυχου σε όλο το μήκος της λεγόμενης κακιάς στροφής. Έχουμε ολοκληρώσει τη μελέτη, η οποία προβλέπει έναν τοίχο στην άκρη του πρανούς σε ένα μήκος 50 μέτρα και σε ένα βάθος 15 μέτρα, το οποίο τοίχος αυτός θα κρατήσει το δρόμο επαρκώς για αρκετά χρόνια. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα κόστος γύρω στα 6 εκατομμύρια, πιστεύω. Το επίμαχο σημείο δεν εμπνέει ανησυχία σε μεγάλο βαθμό, υποστήριξε ο Παναγής Τονιόλος, ο οποίος εξέφρασε την προσωπική του άποψη ότι το τεχνικό έργο θα μπορούσε να ξεκινήσει μετά το πέρας της τουριστικής περίοδου. Για μένα δεν υπάρχει θέμα να μείνει ο δρόμος όπως είναι μέχρι το Σεπτέμβριο. Δηλαδή, αν με ρωτάτε εμένα, η γνώμη μου είναι να δημοπρατηθεί το Σεπτέμβριο. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι της άμεσης, ας πούμε, προτεραιότητας. Έχουμε μια υποχώρηση μέχρι ένα βάθος 8 μέτρα, βάζοντας ένα τοίχο ο οποίος θα έχει ένα πασαλότυχο, θα έχει βάθος 15 μέτρα, θα κρατήσουμε το δρόμο όπως πρέπει. Προκειμένου να φωτιστούν οι αιτίες πρόκλησης των επικίνδυνων ρηγματώσεων, Γεωτρύπανο έπιασε δουλειά το περασμένο Δεκέμβριο με τη λήψη δειγμάτων εδάφους, ακόμα και σε βάθος 30 μέτρων. Όλη η πλαγιά σέρνει, υποχωρεί, έτσι. Στο επίπεδο του δρόμου αυτό δημιουργεί κάτι ζυγματώσεις στο οδόστρωμα, οι οποίες δεν φαίνεται ότι μπορεί να δημιουργήσουν μείζον θέμα στο δρόμο. Τώρα, το ότι δημιουργούνται προβλήματα, ας πούμε, στα κατάντη προς τη θάλασσα που υπάρχουν και σπίτια κλπ, αυτό θα εξακολουθήσει να υπάρχει, έτσι. Όπως διαπιστώθηκε, ο δρόμος έχει διαβρωθεί σε βάθος 8 μέτρων, ωστόσο υπάρχουν άλλα σημεία στο ΒΟΑΚ τα οποία είναι ακόμα πιο επικίνδυνα, όπως το τμήμα Σίσες Φόδελε. Παρ' ό,τι φαίνονται σημάδια στο δρόμο της υποχώρησης και δικαίως ο κόσμος ανησυχεί, δεν είναι από τα πιο επικίνδυνα κομμάτια του ΒΟΑΚ. Δηλαδή, αν με ρωτάτε εμένα, τα πρανή εκεί στο κομμάτι όλο το Σίσες Φόδελε, που τα επικρεμάμενα όγκοι που υπάρχουν, είναι πιο επικίνδυνοι δυνητικά για να συμβεί ένα ατύχημα παρά, ας πούμε, το κομμάτι της κακιάς στροφής.